Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το θέμα του κορονοϊού. Ναι. Έχουμε σε λίγη ώρα ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υγείας. Συνεδριάζει η Επιτροπή, ναι, Φίλιππε, ναι, των εμπειρογνωμόνων. Οπότε πράγματι σε λίγες ώρες θα πρέπει να έχουμε ανακοινώσεις. Για την ελευθερία. Για την ελευθερία και το διαχωρισμό των πολιτών. Σε εμβολιασμένους και μη εμβολιασμένους. Ώστε να μπορούν οι πολίτες όλοι να κινούνται πλέον ελεύθερα. Έτσι, λέει, μέχρι τους θερινούς μήνες, βέβαια, λέει η κυβέρνηση. Ναι, βέβαια. Να το πούμε αυτό. Μέχρι τους θερινούς μήνες. Θα δούμε, θα επανεξετάσουν την κατάσταση τον Ιούνιο. Βγήκε βέβαια ο κύριος Πλεύρης σήμερα το πρωί. Ξεκαθάρισε επί της ουσίας ότι ενδέχεται να υπάρχει ακόμα και τέταρτη δόση εμβολίου. Θα το δούνε αυτό μέσω του ECDC, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού δηλαδή. Επίσης είπε ότι σχολεία χωρίς self-test οι μαθητές, αλλά θα υπάρχουν οι χνηλατήσεις οι οποίες θα μπορούν να βρούνε πού είναι το πρόβλημα και να γίνεται η απομόνωση των ασθενών. Ναι. Και το ότι μένει η μάσκα. Έτσι, μπορεί να μην κατηργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους. 99,99% Πάμε να ακούσουμε. Ουσιαστικά είναι αυτά τα πράγματα που ήδη το βασικό πλαίσιο έχει αναφερθεί όπως το έχουμε παρουσιάσει και θα εξειδικευτούν κάποια θέματα που έχουν να κάνουν και με ιδιαίτερα πρωτόκολλα που υπάρχουν, ναι, και με διαδικασίες που μπορεί να έχουν με την είσοδο στο εσωτερικό, οπότε όλα αυτά θα συζητηθούν σήμερα στην Επιτροπή, αλλά το σχέδιο το βασικό της κατεύθυνσης από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτώβου έχει διατυπωθεί επακριβώς, αλλά θα πρέπει να προσδιοριστούν και τα ειδικά πρωτόκολλα. Υπάρχει μια φάση που έχουμε παρουσιάσει από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτώβου που είναι, ναι, η αποκλιμάκωση, η αναστολή μια σειράς από μέτρων, όπως είναι η επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης, τα μετρικά χαρακτηριστικά που υπάρχουν στους χώρους. Και υπάρχουν μετά δύο φάσεις στο κομμάτι με τη μάσκα που παρακολουθούμε από 1η Μαΐου μέχρι τέλη Μαΐου. Μπορεί ενδεχομένως και να μην καταργηθεί η μάσκα στους εσωτερικούς χώρους, γιατί η μάσκα είναι ένα ήπιο μέτρο. Εμείς αυτό το οποίο λέμε είναι ότι για τον Μάιο τουλάχιστον θα υπάρχει μάσκα. Θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική εικόνα, μπορεί να υπάρξει υπεραιτέρω υποχρεωτικότητα της μάσκας και σε άλλους χώρους. Όπως και οι περισσότερες χώρες πηγαίνουμε σε αναστολή της επίδειξης του πιστοποιητικού για τους θερινούς μήνες, θεωρούμε και τα μετρικούς χώρους. Η μάσκα, κατά την εκτίμησή μου, σας λέω, ως ειδικός, ως υπουργός, αλλά και ως πολίτης, θεωρώ ότι είναι ένα ήπιο μέτρο. Βλέπετε, μισό λεπτό, βλέπετε ότι ένα μήνα που στην πραγματικότητα έχουν αρθεί όλα τα μέτρα για τους εμβολιασμένους. Γιατί από τον 1η Μαΐου αυτές οι αλλαγές που λέμε αφορούν κυρίως ανεμβολίαστους. Γιατί για τους εμβολιασμένους υπάρχει πλήρη ελευθερία. Τα κρούσματα δεν ανεβαίνουν. Η πίεση δεν υπάρχει. Όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Από το Σεπτέμβριο μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Όλοι οι Υπουργοί Υγείας. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από την ενημέρωση που έχουμε από όλους τους ειδικούς και όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά συνολικά στην Ευρώπη, δυναμική της πανδημίας για τους καλοκαιρινούς μήνες. Δηλαδή η αίσθηση παντού είναι ότι τέτοια δυναμική δεν θα υπάρξει. Πάντοτε μιλάμε, ναι, με τη μετάλλαξη, ναι, που έχουμε αυτή τη στιγμή και διαχειριζόμαστε. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε υποθετικά. Η ανησυχία λοιπόν και για να μην υπάρξει εφησυχασμός είναι ότι πάντοτε, ακόμα και με τις μεταλλάξεις που έχουμε τώρα, με τη μετάλλαξη που έχουμε τώρα, όταν θα μπούμε πάλι σε φθινοπορεινούς και χειμερινούς μήνες, θα υπάρξει μια λογική έξαρση, η οποία θα είναι στα επίπεδα της βαριάς γρήπης που είχαμε παλιότερα. Παλιά γρήπη. Σαν μια γρήπη. Πάμε να δούμε. Ποια είναι τα σημεία και πρέπει να τα πούμε ποια είναι τελικά η άρση. Τα ακούσαμε. Τι έρεται. Τι τώρα, καταργείτε. Ότι ο κόσμος θα μπορεί να πηγαίνει μέσα σε κλειστούς χώρους, είτε έχει εμβολιαστεί είτε δεν έχει εμβολιαστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Της ουσίας, πάμε. Ναι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Τελειώνουν τα self-test για μαθητές. Έτσι ακριβώς. Και σταματάει αυτός ο περιορισμός που είχαμε.